Πρωτοφανής κλοπή στοιχείων για περισσότερες από 100 εκατομμύρια πιστωτικές κάρτες έχει αναστατώσει τη Νότιο Κορέα. Ανάμεσα στους λογαριασμούς, τα στοιχεία των οποίων εκλάπησαν είναι και του Προέδρου της χώρας Παρκ Γεουνχίε, αλλά και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μπαν Κι-μουν. Πρόκειται για προσωπικά δεδομένα που αφορούν μισθούς, αριθμούς πιστωτικών καρτών και αναλυτικές κινήσεις λογαριασμών. Δεν εμπιστεύομαι το τραπεζικό μας σύστημα, αλλά ούτε και το κράτος. Τίθεται πλέον θέμα αξιοπιστίας και ειλικρινά δεν ξέρω πια ποιον να εμπιστευτώ. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν. Αναρωτιέμαι τελικά αν είναι κακό να διαθέτει κανείς πιστωτική κάρτα. Όλη τη ζωή μου εμπιστευόμουν τις τράπεζες. Σύμφωνα με το Γενικό Εισαγγελέα για την Κλοπή, ευθύνεται υπάλληλος του Κορεατικού Πιστωτικού Ιδρύματος, ο οποίος το 2012 αντέγραψε τις πληροφορίες σε USB και εν συνεχεία τις πούλησε σε εταιρείες παροχής δανείων.